Βγήκε το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Θέλουμε τα δάση, τη γη και το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των εταιριών. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των εταιριών. Δικές ζημιές, κι εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτοί μιλάνε για κερδικές ζημιές, κι εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Ήρθαμε σήμερα να διαμαρτυρηθούμε στο δασαρχείο γιατί επιτρέπει την καταστροφή του δάσους μας. Εκτελώντας εντολές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δίνει άδειες για καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του δάσους και μάλιστα σε περιοχή από όπου πηγάζουν τα νερά της περιοχής μας. Δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτό και θα το σταματήσουμε. Γίνεται πλέον φανερό το έγκλημα που θέλει να επιτελέσει ο ελληνικός χρυσός στον τόπο μας. Αυτοί που ισχυρίζονταν ότι θα κόψουν 1600 στρέμματα όλα και όλα για το έργο στις σκουριές, αποδεικνύονται ότι έλεγαν τεράστια ψέματα. Και μόνο με την αίτηση που υποβάλαν πριν μια εβδομάδα στο δασαρχείο, ζητάν την υλοτόμηση 1755 στρεμμάτων για το 2013. Έχουν κόψει ήδη περισσότερα από 400. Και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το Λουτσάνικο, το οποίο δεν τους έχει δοθεί ακόμη. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας ότι θα κόψουν περισσότερα από 3.000 στρέμματα συνολικά στο βουνό και μέχρι τώρα έλεγαν ψέματα και σε εμάς και στην πολιτεία και στα δικαστήρια και παντού, ισχυριζόμενοι ότι θα έκοβαν μόνο 1.600 στρέμματα. Το 1200 τα χρωματιστά. Για την ώρα μένουν άκοπα από τα μεγάλα αυτά εδώ, η μεγάλη χοντρή γραμμή είναι η περιοχή τους, τα 3.000 στρέμματα. Βλέπετε, μένει ένα κομματάκι εδώ και εδώ γύρω γύρω κάποια στα οποία δεν επεμβαίνουν ακόμα διότι έχει ακόμα ιδιοκτησίες μέσα, όχι ότι και θα μας χαρίσουν. Η μεγαλύτερα από τα 3.200 στρέμματα που έχουν με τη φάση αυτή παίρνουν έγκριση και φτάνουν υλοτόμηση, αν τα κόψουν το 13, 2.200 στρέμματα. Και αν πάρουν και το άλλο, εδώ είναι η περιοχή του άλλου φράγματος, αυτό που είναι καλογερικό, είναι άλλα 1.000 στρέμματα που πρέπει να κοπούν εκεί. Πάμε στα 3.200, ενώ ισχυριζόταν στις τηλεοράσεις και στον αντίλογο ότι εμείς θα κόψουμε 1.700 στρέμματα όλα και όλα. Ήδη ζητάνε 1.200 και 1.000 του Λουτσάνικου, 3.200, διπλάσια από αυτά που έλεγαν.
Ήρθαμε να δούμε τι έγινε με τις υλοτομίες, με τις συνέντευξη για την συνέχιση των υλοτομιών στις Σκουριές. Τι αίτηση έχει κάνει, τι έχει ζητήσει να υλοτομήσει η εταιρεία. Η εταιρεία που έλεγε ότι όλοι και όλοι οι άκτες που θα καταλάβει θα είναι 1.700 στρέμματα, ζητάει τώρα σε μια δεύτερη φάση, πέρα από τα στρέμματα που έχει υλοτομήσει, άλλα 1.700 και έπεται βέβαια και τρίτη φάση. Και άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει οι 1.700 στρέμματα σε όλη την... Οι δικές μας συνέργειες. Εμείς ζητήσαμε από τον δασάρχη να μας δώσει ό,τι του έχουν προσκομίσει από την εταιρεία και υπάρχει, εντάξει, ο δασάρχης δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, όσο και η αντίρρηση να έχει σε αυτό που συμβαίνει στην περιοχή του, είναι υποχρεωμένος σαν υπάλληλος να εφαρμόσει αυτά που του λένε οι προϊστάμενοι του.